Αρκετές φαίνεται ότι ήταν οι προετοιμασίες των υπευθύνων του Δήμου Ξάνθης για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ξάνθη την Κυριακή. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον καλουπισμό διαφορών περιοχών με τα συνεργεία του Δήμου και τους υπαλλήλους των πεντάμινων να βρίσκονται επί ποδός. Την Κυριακή γιορτάζει η Ξάνθη την απελευθέρωση 4 Οκτωβρίου του 19 από τους Βουλγάρους. Πρώτη φορά στα χρονικά τις εκδηλώσεις θυμάμαι την παρουσία του ανώτατος άρχοντας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος μας τιμάει και τιμάει και την πόλη. Πιστεύω ότι ο κόσμος της Ξάνθης θα τον υποδεχθεί με τον δέοντα σεβασμό και θα του κάνει την ανάλογη υποδοχή που αρμόζει σαν πρόεδρο Δημοκρατίας. Στην παλιά πόλη, ειδικά, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της πλατείας Μητροπόλεως από υπαλλήλους του Δήμου και εποχιακούς. Πυροσβεστική συνέδραμε πλένοντας τους δρόμους της παλιάς πόλης, από τους οποίους θα περάσει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ενώ συνεργεία του Δήμου φρόντισαν να σβήσουν συνθήματα και να φρεσκάρουν δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Κάποια θέματα έχουμε με την Εξέδρα, όπως ξέρω, με τρεις βουλευτές πλέον Ξάνθης. Ήδη βγήκε μια ανακοίνωση από τους Ουδίους, τόσο αν είναι προφάσεις, αν είναι γιατί το δικαιολογούν ότι έπρεπε να βρίσκονται στην Αθήνα που έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Αν είναι αλήθεια ή αν δεν είναι, δεν ξέρω. Πάντως και οι τρεις, για να μην είναι στην Εξέδρα, επειδή θέλανε η Εξέδρα να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους πολίτες και ήθελαν να απέχουν από τις εκδηλώσεις, βρήκαν τη δικαιολογία και θα είναι τη Δευτέρα στην Αθήνα. Να πω την άποψή μου, εγώ αν ήμουν βουλευτής δεν θα έκανα. Δεν θα το έκανα. Θα καθόμουν στην πόλη μας με όλο τον κόσμο να γιορτάσουμε την απελευθέρωση. Πιστεύω ήταν μια δικαιολογία. Προετοιμασίες έγιναν και σε όλη την πόλη για τις διαδρομές που θα κάνει, ενώ προετοιμασία υπάρχει και στη Σταυρούπολη, όπου θα παρατεθεί το επίσημο γεύμα πριν την αποχώρηση του Προκόπη Παυλόπουλου από την Ξάνθη. Κατά τα άλλα, η αστυνομική διεύθυνση προχώρησε σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας για την Κυριακή.